Κύριοι συνάδελφοι, θα επανέλθω στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και στο θέμα για το οποίο ζητήσαμε την αναβολή και τόσο κατηγορηθήκαμε και χαρακτηριστήκαμε κιόλας. Ζητήσαμε αναβολή ακριβώς γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται κατόπιν της αιτήσεως για να γίνει όποια συζήτηση. Τα στοιχεία αυτά, από ό,τι φάνηκε την επόμενη κιόλας μέρα, υπήρχαν στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής, γιατί δόθησαν υπό τη μορφή φυλαδίων κτλ. Και αναρτήθησαν και στο ίντερνετ και θα μπορούσε κάλλιστα να μας έχουν δοθεί και εμάς να γίνει συζήτηση. Αλλά από αυτά που διάβασα κατάλαβα για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό. Τι να έρθουμε να συζητήσουμε, ότι εκτελείται κανονικά το 2% των έργων? Αυτό θα συζητάγαμε. Ενώ αν είναι μονόλογος μέσω συνέντευξης τύπου και τα λοιπά, δεν υπάρχει αντίλογος. Κυρία Πρόεδρε, ακριβώς γιατί αυτά τα στοιχεία υπήρχαν και δεν μας δόθησαν, θα μπορούσαν την επόμενη κιόλας μέρας να μας δοθούν και σήμερα να το έχουμε θέμα εξ αναβολής. Και απορώ γιατί αυτό δεν έγινε. Απορώ. Γιατί δεν ήρθε αυτό το θέμα τη στιγμή που υπήρχαν τα στοιχεία για τα οποία εμείς θέσαμε θέμα αναβολής. Και τα στοιχεία υπήρχαν. Φέι βολάν. Γιατί δεν ήρθε το θέμα σήμερα? Ποιος το βάζει στα πόδια? Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σήμερα και κυριολεκτικά. Ποιος το βάζει το παιδί? Αυτό θέλω μια απάντηση. Αν δεν μπορείτε να μου τη δώσετε εσείς, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτή η απάντηση. Γιατί δεν ήρθε σήμερα το θέμα αυτό? Εμείς δεν ζητήσαμε αναβολή για να το πάμε στις καλένδες. Εμείς ζητήσαμε αναβολή για να μπορέσει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Και αυτό το αποδέχτηκε όλη η αντιπολίτευση. Τώρα λοιπόν πού είναι το θέμα? Γιατί σήμερα έπρεπε να είναι εξαναβολής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή είναι σοβαρό το θέμα που αναβλήθηκε για τα τεχνικά θέματα και απορώ γιατί η κυρία τη Δημαρχός αρμόδια τεχνικών υπηρεσιών δεν το έφερε σήμερα. Έκανε την παρουσίαση, κάνατε τη συνέντευξη τύπου, γιατί δεν το εισάγατε σήμερα για συζήτηση? Αποφεύγετε τη συζήτηση, κυρία Αντιδήμαρχε? Νομίζω ότι την αποφεύγετε τη συζήτηση. Να απαντήσετε όταν πρέπει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχή της δημοκρατίας είναι η πλειοψηφία. Τέθηκε το θέμα σε αναβολή, ψηφίσανε τρεις από τις τέσσερις παρατάξεις και εσείς πετάξατε πάλι την μπάλα στην εξέδρα. Και δήλωσε ο αρμόδιος, ο δήμαρχος, ότι το βάζετε στα πόδια. Και το πήρε πίσω για την παράταξη του κύριου Βαλιώτη και δεν το πήρε πίσω για την παράταξη του κύριου Αρχιτάκου και του κύριου Φωνάση. Δηλαδή θεωρώ ότι γελιοποιεί τη διαδικασία ο δήμαρχος και δεν το πείραξε ότι δύο μέλη της παράταξής σας που βρίσκονται ακόμα μέσα στην παράταξή σας ψήφισανε παρόν. Αυτό δεν το πείραξε? Που δύο μέλη της παράταξής σας ψηφίσανε παρόν και δεν δεχτήκανε να πάρει αναβολή ή να γίνει η συζήτηση. Κοιτάξτε την παράταξή σας που είσαστε σκορποχώροι και διαλυμένοι και αφήστε τις άλλες παρατάξεις. Η απαράταξη δική μας είναι ενωμένη και είναι εδώ να συζητήσει όλα τα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Αρχή. Πάμε τώρα στα τεχνικά έργα. Δεν έγινε... Αναβλήθηκε λοιπόν το θέμα τότε, κάνατε την παρουσίαση, εκτελείται κανονικά το 2% των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Υποδιάλυση, υποδιαπραγμάτευση, το 13% των έργων. Για ποιο λόγο γίνονται μελέτες έργων? Για ποιο λόγο γίνονται μελέτες έργων? Για να γίνονται τα έργα. Εάν ήσασταν αρχή 100 ημερών, να καθόμαστε να το συζητήσουμε. Είστε αρχή 100, δημοτική αρχή, 1100 ημερών. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Το 2% εκτελείται κανονικά. Αν αυτό ήταν, κυρία Ζαχαράκη, απλά για να σας το πω λίγο πιο κατανοητά, αν αυτό εδώ ήταν αποτελέσματα εξετάσεων πάλσο αγγλικών, δεν θα το διαφήμιζε κανένα φροντιστήριο σαν επίτευγμα. Εδώ λέμε ότι το 2% των έργων εκτελείται κανονικά και το έχουμε κάνει σημαία και διαφήμιση. Μπορούσε και μηδέν. Είναι λίγο καλύτερα από το μηδέν, ομολογουμένως. Και τα έργα από τα οποία είναι υποδιάλυση και υποδιαπραγμάτευση θα κοστίσουν και επιπλέον στο Δήμο. Γιατί πλέον δεν έχει ο Δήμος το πάνω χέρι εκεί.
Άρα, ακόμα και αν μπούμε, ματαιωθεί η διάλυση και μπουν ξανά οι εργασίες, όπως είναι το Ξενία, όπως είναι το Παρόλι που έχει ξεκινήσει εκεί η διαδικασία, θα πληρώσει επιπλέον χρήματα ο Δήμος. Επιπλέον, είναι προς δημοπράτηση επιπλέον έργα άλλο 6%. Αυτά τα έργα έπρεπε να έχουν τελειώσει. Το ένα από αυτά, ειδικά, που είναι το Open Mall, έπρεπε να έχει τελειώσει 3 μήνες πριν. Και τώρα συζητάμε για το κυβόληθο, για το πώς θα είναι το υλικό, για το αν πέρασε Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Έπρεπε να έχει τελειώσει το έργο. Και τώρα συζητάμε ότι μας καθυστερεί το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όπως μας βολεύει. Από εκεί και μετά, έπρεπε να έχει μπει το θέμα, είναι εξαναβολής. Όπως είναι και ένα θέμα το πρώτο, νομίζω, της ημερήσιας διάταξης, να έχει μπει και αυτό εξαναβολής. Θα μας στέλνετε όλα αυτά. Ή όταν τα παίρναμε από τον τύπο, αφού δεν μας τα δίνετε εσείς, και θα ερχόμασταν εδώ να κουβεντιάσουμε. Και θα κάναμε διάλογο, εσείς την άποψή σας που την είπατε χτες, εμείς τη δικιά μας άποψη, να ακουστεί, να καταλάβει και ο κόσμος, όχι ότι όλα τα έργα γίνονται. Αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι από Σεπτέμβρη, λες και είναι ο πρώτος Σεπτέμβρης που αναλάβατε, θα γίνει ο κακός χαμός, ο ρημαγδός, όπως είπε ο κύριος Μιχελόγκονας. 1.100 μέρες μας τελειώνει η θητεία σας σε ένα χρόνο, 400 μέρες, και ξεκινάμε δυνατά και τέτοια πράγματα.